ξεχωρίζει το νούμερο 34 ο Τρίγκβι Χλίνασον, ήδη μεταγραφή στα 19,5 του χρόνια στην πρωταθλητρική ομάδα Βαλένθια της Ισπανίας. Ήδη οι σκάουτ του NBA το παρακολουθούν. Το παιδί αυτό θα πούμε την ιστορία του μετά από 3,5 χρόνια που έρθε πρόβατα σε ένα χωριό απομακρυσμένο στην Ισλανδία. Ενώ στο παιχνίδι περνάει ο ψηλός, το μεγάλο ταλέντο, ο Τρίγκβι Χλίνασον. Ο Χλίνασον λοιπόν, ένα παιδί 2-16, τον είδαμε, το θαυμάσαμε στην Κρήτη πριν από λίγο καιρό στο Ευρωμπάσκετ των Νέων. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, στους ψηλούς. Εδώ ο Παπα-Νικολάου. Πάπα κόψιμο και Χέρμανσον. Για να δούμε τώρα το ψηλό. Με το νούμερο 34, είναι 2-16. Αυτός που έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Πριν από 3,5 χρόνια δεν ήξερε τι είναι το μπάσκετ, δεν είχε σουτάρει ποτέ του. Οι γονείς του ήταν αγρότες, είχαν μια μεγάλη φάρμα δικιά τους, ήταν και βοσκοί ταυτόχρονα. Και ο Τρίγκβι πέρασε τον καιρό του βοσκώντας πρόβατα και κουρεύοντας πρόβατα. Τον ανακάλυψε ένας προπονητής τοπικής ομάδας, μετακόμισε με τους γονείς του από το μικρό χωριό των 11 οικογενειών σε ένα μεγαλύτερο μέρος. Και τελικά έπαιξε με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισλανδίας, έπαιξε στο Ισλανδικό πρωτάθλημα, τον είδανε οι σκάουτερ και πλέον θα αγωνιστεί στη Βαλένθια. Στα 19,5 χρόνια. Εδώ το σουτ, χαμηλό, προσπαθεί ο Χλίνασον. Και εδώ είναι ο ψηλός που λέγαμε, 19χρονος, πρώην βοσκός. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα στις 2-3 επιθέσεις που έχει βρεθεί ο Χλίνασον. Ο Τρίγκβι Χλίνασον, το βλέπετε εδώ, να μας δείξει κάποιο από το ταλέντο του. Είπαμε ένα παιδί, μακρύ, δυνατό, ο οποίος πλέον υπέγραψε ένα τετραετές συμβόλαιο με τη Βαλένθια, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Να, ο Χλίνασον που δεν βγήκε. Είναι μικρός, πρέπει να αποκτήσει παραστάσεις. Να δυναμώσει για να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Και μια που διαφορά είναι σε ψηλά επίπεδα, ο Καναδός προπονητής της Ισλανδίας βάζει τον Χλίνασον. Αυτό το παιδί για το οποίο σας είπαμε στο ξεκίνημα και όσοι δεν το είχατε παρακολουθήσει, όχι αυτός εδώ, ένα παιδί που στα 16 ήταν βοσκός και τώρα πια πήρε μεταγραφή στην Ισπανία στους προπονητές της Βαλένθια, τον Πρίτεζης, και τον παρακολουθούν ήδη άνθρωποι από το NBA. Ένα παιδί 2-16. Με τεράστιο άνοιγμα χεριών. Καλό, πολύ καλό κορμί. Ένα παιδί που κάνει αθλητισμό 3,5 χρόνια, έτσι, μόνο. Και αυτό το παιχνίδι. Να ο Χλίνασον. Καλάθι και φάουλ. Έκανε μαγικά πράγματα στην Κρήτη, στον μπάσκετ των νέων. Πρώτη φορά που τον αξιοποιούν σωστά απόψε. Δείτε τον από τον Βίλιαμσον, Χλίνασον. Αυτό το παιδί λοιπόν, που έρευε πρόβατα, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Η ιστορία του έχει πολλά στοιχεία ταινίας, γιατί να πούν και οι αδερφοί Αντετοκούμπο, αλλά και αυτό το παιδί θα μπορούσε να είναι η ταινία η ζωή του. Στα 16 του δεν ήξερε τι σημαίνει μπάσκετ, δεν ήξερε τι σημαίνει μπάλα και 3,5 χρόνια μετά είναι στη Βαλένθια και το κοιτάνε για το NBA. Από τη στιγμή που είναι ο Τρίγκβι στην πεντάδα της Ισλανδίας. Ο Βαγγέλης λέει το Χλίνασον, γιατί ναι, ναι, ναι. Χλίνασον είναι το όνομά του. Να ο Χλίνασον, ο πιτσίρικη που λέγαμε. Έλληνες ψηλούς, να ο Χλίνασον εκεί. Οι δυνατότητες αυτού του παιδιού, από μακριά Χέρμανσον. Να ο Χλίνασον, δεν μπορεί απέναντι στον Μπουρούση. Και ξαναλέμε, είναι μόλις 19 χρονών. Ο πρώην βοσκός, αλλά έχει φοβερό κορμί, έτσι δείτε κορμί που έχει αυτός ο άνθρωπος. 2-16, είναι ένα μικρό θαύμα της φύσης. Ο Χλίνασον σε δηλώσει του χθες τον ανέφερε τον Μπουρούση. Ναι, λέει θέλω να αποδείξω ότι... Μπορώ να σταθώ απέναντι στον Μπουρούση. Ναι, ότι μπορώ. Ακόμη δεν μπορεί. Δεν είναι εύκολο, όχι. Για την Ισλανδία, Μπουρούσης. Καλάθι και φάουλ. Οι Έλληνες ψηλοί έχουν 3-3 στις φάσεις απέναντι στον Χλίνασον. Και ο παπάς 4-4. Δηλαδή... Τι ήθελε τη δήλωση ο Χλίνασον. Μικρούλης είναι ακόμα, ότι θα αποδείξει ότι είναι λάθος ο Μπουρούσης. Γιατί έτσι το είπε. Τι εννοεί λάθος. Συγχωρούνται, είναι μικρός ακόμα. Λάθος ήταν η δήλωσή του. Η Ελλάδα απέναντι στον Χλίνασον έχει 4-4. Πρώτα παίζεις, μετά μιλάς. Έχει τρέξει ένα σερί 9-0 απέναντι στον Χλίνασον η Ελλάδα από τη θέση 5 και μόνο από τη θέση 5. Είπαμε, έχει πολλές δυνατότητες αυτό το παιδί, αλλά ακόμη είναι μικρός. Εδώ προσπαθεί, την παραφτάνει στον Παπα-Νικολάου. Ενδεχομένως ο Μπουρούσης διάβασε τις δηλώσεις του Χλίνασον, γιατί το έχει πάρει προσωπικό και δίνει καταπληκτικά στον Παπα-Νικολάου. 11-0 η Ελλάδα απέναντι στον Χλίνασον. Τρίγκβι Χλίνασον. Ο Τρίγκβι Χλίνασον. Ο Τρίγκβι Χλίνασον. Ο Χλίνασον. Ο Τρίγκβι Χλίνασον. Να ο Χλίνασον. 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 Ο Τρίγκβι. Χλίνασον. 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 Ο Χλίνασον. 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 Χλίνασον.
που έρθε πρόβατα σε ένα χωριό απομακρυσμένο. Οι γονείς του ήταν αγρότες, είχαν μια μεγάλη φάρμα δικιά τους, ήταν και βοσκοί ταυτόχρονα. Πέρασε τον καιρό του βοσκώντας πρόβατα και κουρεύοντας πρόβατα. Πρώην βοσκός, στα 16 του ήταν βοσκός, που έρθε πρόβατα, κυριολεκτικά όχι μεταφορικά. Ο πρώην βοσκός. Θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, διότι καταλαβαίνουμε και εμείς ότι με τρεις μεταδόσεις την ημέρα, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, με πολλές συνεντεύξεις, είναι πολύ δύσκολη η αποστολή σας. Καλή ξεκούραση λοιπόν, Δημήτρη. Αύριο. Να βάλω και το διάβασμα των μεταδόσεων που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Βάλε και αυτές τις ώρες. Οπότε μένει πάρα πολύ λίγος ελεύθερος χρόνος. Πολύ δύσκολη η αποστολή σας. Καλή ξεκούραση λοιπόν, Δημήτρη. Αύριο. Να βάλω και το διάβασμα των μεταδόσεων που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Να βάλω και το διάβασμα των μεταδόσεων που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Πριν από 3,5 χρόνια δεν ήξερε τι είναι το μπάσκετ, δεν είχε σουτάρει ποτέ του. Οι γονείς του ήταν αγρότες, είχαν μια μεγάλη φάρμα δικιά τους, ήταν και βοσκοί ταυτόχρονα. Και ο Τρίγκβι πέρασε τον καιρό του βοσκώντας πρόβατα και κουρεύοντας πρόβατα. Τον ανακάλυψε ένας προπονητής τοπικής ομάδας, μετακόμισε με τους γονείς του από το μικρό χωριό των 11 οικογενειών σε ένα μεγαλύτερο μέρος. Και τελικά έπαιξε με τις μικρές εθνικές ομάδες Ισλανδίας, έπαιξε στο Ισλανδικό πρωτάθλημα, τον είδανε οι σκάουτερ και πλέον θα αγωνιστεί στη Βαλένθια. Να βάλω και το διάβασμα των μεταδόσεων που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό.